Λοιπόν, Νίκο και Φώτη, μετά από ένα καλό, θα έλεγα σχετικά. Εγώ θα τα ευλογήσω. Τριήμερο. Στα τρένα θα πρέπει να υπάρχει και εμένα η μπάλα. Δεν κατάλαβα. Έτσι είναι η πρόοδο. Εγώ άμα κοντράει τον πάγο, άλλο τώρα, δηλαδή λέγε χάρη. Ναι, λοιπόν, μετά από ένα καλό τριήμερο, τι βλέπουμε για Champions League και Europa League. Λοιπόν, θα πιάσουμε τα δύο τα ιταλικά. Τα ιταλικέ μάγε. Η μία έχει να κάνει με Γιούβε Ολυμπιακό και η άλλη έχει να κάνει με Πάο Φιωρεντίνο. Ολυμπιακό Γιούβε. Ολυμπιακό Γιούβε και Πάο Φιωρεντίνο. Πάο Φιωρεντίνο. Λοιπόν. Ο Γιουβέντου είναι ανύπαρκτο εκτό έδρα του Champions League. Ομάδα Γιουβέντου. Ομάδα Γιουβέντου. Εκτό έδρα του Champions League δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να κερδίσει την τελευταία διετία ούτε καν την Κοπεχάγη. Ούτε την Κοπεχάγη. Ο προπονητή τη είναι. Αστείο, δεν το έχει καταφέρει να το αποδείξει 100% επειδή έχει πάρει έτοιμη ομάδα από τον Αντώνιο Κόντε. Σε αυτό συμφωνώ, κοίτα να δεις που συμφωνώ. Κάτσε να κλείσω. Ζωντανά είναι, παιδιά. Αυτά. Ο Αλέγκρι δεν είναι σοβαρό και νομίζω ότι δεν θα έχει εύκολο έργο γενικώ στην κυβέρνηση. Και έφερε και σοβαρή με Τσασουόρο. Πού θε να καταλήξει φωτιά. Ότι είναι ανύπαρκτη κυβέρνηση πολύ χρόνια εκτό έδρα, θα κάνει πειραματισμού στην 11η. Ο Ολυμπιακό πετάει φωτιέ. Ο Ολυμπιακό εντό έδρα στο Τσάβιο Λίγκ είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχει κερδίσει όλα τα σημαντικά παιχνίδια την τελευταία διετία τριετία. Τον βλέπουν να κάνει βραδιά ανάλογη με, με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Θα γράφω ευτυχώ. Πόσο καιρό κρατάει αυτό, να το έχουμε καιρό να το παίζουμε. Για πάντα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αύριο ακόμα και αυτό το δεδομένο που ανέβαινε φόρτι που τα περισσότερα ισχύουν έτσι πάνω κάτω. Δεν είπε όμω τι γίνεται με την άλλη πλευρά. Με τον Ολυμπιακό που του κάνει ο Μουσουφά από τον Ολυμπιακό. Κερδίζει εντό έδρα το τσάπιον. Δεν κερδίζει. Εγώ λέω ο Μποτία μαζί με τον Αυλονίτη ή με τον μέχρι να δούνε τον Τέβες και οποιοδήποτε άλλο, θα έχει φάει ήδη δύο γκολ. Νομίζω ότι αύριο η Γιουβέντους θα πληρώσει τον κόσμο. Έτσι με τα σπρώμαυρα ωραία, μια χαρά τιμή σου καλές φορές. Πάνω από δύο φράγκα, 2-0-5, να ξέρεις για πόσα. Δεν πειράζει, αυτά λέει τώρα περσινά ξινά στα φίλια μου λες. Και για τον Ολυμπιακό, δηλαδή να αρχίσει να λέω. Το φάγαμε και άσο, Ατλέτικο παίξαμε. Λοιπόν, διπλό Γιούβε, διπλό Γιούβο, στο πρωτάθλημα στην Ιταλία να μην πάρει το πράγμα. Δεν θέλω. Λοιπόν, θα με κοντράξει και στο άλλο τώρα από ό,τι κατάλαβα. Πάμε και δούμε τα γύρω μου λέει για Φιωρεντίνα. Μέχρι τώρα ψάχναμε την αποστολή τη Φιωρεντίνα. Δεν δει ο Μοντέλα ή Μαντέλα, όπω τον έλεγε ο Αλέφαντο. Μαντέλα τον έλεγε. Να την ανακοινώσει. Πιθανολογώ ότι θα παίξει με παίκτε σαν τον Γιώργα Βαλέρο, που είναι καλή επίση. Βαλέρο, α πούμε. Ο Βάρκα θα παίξει λογικά. Ο Ήλιτη θα παίξει. Είναι επίπεδου Europa προ Champions League. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Φιωρεντίνα πέρσι με πειραματικέ ενδεκάδε στο Europa League και έβγαλε πολλά διπλά. Εντάξει, έβγαλε σε έδρε τη πλάκα. Σε έδρε ομάδων Europa League. Europa League, εντάξει. Ναι, αλλά τι έδρε, υπάρχουν οι έδρε, οι εδρούλε και επειδή προέρχεται και από ήττα στο παιχνίδι με τη Λάτσιο, οι παίκτε και ο προπονητή θέλουν να αποδείξουν πολλά πράγματα και πιστεύω ότι θα έχουν ευκαιρία. Και να το δείξουν. Λοιπόν, ο Πάο και εγώ λέω την Πέμπτη, το καλύτερο μάλλον μπορεί να πάρει Φιωρεντίνα. Πάμε να δείξω καλύτερο σου παίκτη ο Μάκ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω τον Άγγελο, Παναγιά, μια χαρά θα το φέρει και θα Φερέρα, ο Κλάου επιστρέφει. Τούρμπο θα είναι η ομάδα. Κόσμο θα έχω. Το καλύτερο που μπορεί να πάρει στο Ρεντίνο είναι ένα τιμητικό για αυτήν 1-1. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν θα το βάλει μετά τον κολ κάποιο, θα το βάλει ο Πάοκ 2-1-1-1 στο Ρεντίνο. Για να μην κουράζουμε, είσαι φιλέλληνα. Όχι, εγώ είμαι φιλέλληνα στην Τετάρτη. Ναι, αν θέλει να στην. Να πληρωθεί ο κόσμο, λέω. Γιουβέντου και άσο χι Πάοκ. Ολυμπιακό, άσο και φιλελληνα διπλό. Αυτά κυρίε και κύριοι. Συμφωνείτε, ναι, πάντα.